Θα εξασφαλίσουμε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Γεια σας, γεια σας. 24.000 μπάτσι, 24.000 φιλιά. Γιατί οι άλλοι μας δίνουν 24.000 δυστυχίες. Μπάτσι είναι φιλιά, φιλιά, φιλιά και την αγάπη μας έχετε. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Κοκοράκια, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Λαύρος Παναγιώτου, Δημήτρης Δήμας, επανήλθε, ελεύθερος και ωραίος. Λοιπόν, για να μην λέτε ότι εμείς λέμε μόνο τα δυσάρεστα, τραγικά, απογοητευτικά, απαράδεκτα, μυρολατρικά και δεν ξέρω εγώ τι, και ότι κλαίμε δήθεν πάνω από τα ερείπια. Άρα λοιπόν, μήνυμα αισιοδοξίας, φάρος ελπίδας. Σήμερα ξεκινάμε με ένα άλλο μήνυμα. Δεν θα μιλήσουμε βέβαια για τον Άγιο Κωνσταντίνο, για τον Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά για την Αγίου Κωνσταντίνου και τον Φώτιο Φανούριο Κουβέλη, κυρίες και κύριοι. Δεν μας δίνουν από τη Δημοκρατική Αριστερά 24.000 φιλιά, αλλά 10.000 ευρώ από 7 έως 10.000 ευρώ το μήνα. Μάζευε και συγκερόγες σαν την περίπτωση. Γκράτσιε Φώτιε Φανούριε Κουβέλη. Τέλος η προσφορά. Επιτέλους κυρίες και κύριοι, άνεμος προσφοράς στη βάρκα του Κουβέλη και της αριστεράς. Ναι, φίλο να το ομολογήσουμε. Τι είπε εδώ, ο έχουν δύο γειτόνες, λέει αριστερά, όχι χρυσός το είπα, αλλά αν και άθιοι αριστεροί, δίνουν τον έναν και εξηγούμεθα. Και έτσι φίλες και φίλοι, περνάμε από τον βερμπαλισμό στον πραγματισμό. Γιατί παρόλε, 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 το στομάχι θέλει και κατσαρόλε, ματζάρε, ματζάρε, ματζάρε. Έλα, ανεβαίνουμε μαζί. Λοιπόν. Έχει κέφια! Ωραίος νέος! Δημήτρης Δήμας, επανήλθε! Θα τα κάψω! Τα κάψε κυρίες και κύριοι και ο Φώτης Κουβέλης! Επιτέλους! Ακούστε, πριν από λίγο πήραμε στα χέρια μας την είδηση Δημοκρατική Αριστερά! Ακούστε! Και εσείς ακούτε! Κοφάλα λάλογα, ακούστε εδώ! Λοιπόν, η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημάρ αποφάσισε οι συνολικές αμοιβές όλων των βουλευτών που προκύπτουν από τις παρουσίες τους σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές να κατατίθενται ανά μήνα μέσω της Εθνικής Τράπεζας σε κοινοφελές ίδρυμα ή οργάνωση που θα επιλέγεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώνεται για το αντίστοιχο ίδρυμα κάθε μήνα. Δηλαδή τι αποφασίζει εδώ ο Φώτης Κουβέλης και η ομάδα του, 14 βουλευτές, να στείλουν μια επιστολή στον Ευάγγελο Μεϊμαράδη και να του πούνε, ξέρετε κάτι, εμείς παρετούμεθα της αποζημιώσεως, της συμμετοχής μας δηλαδή, τα 75 ευρώ της συμμετοχής μας στις επιτροπές. Κάθε βουλευτής, και επειδή είναι και λίγοι βουλευτές, έχουν συμμετοχή σε περισσότερες επιτροπές, άρα λοιπόν υπολογίζεται από τη Δημάρ αυτό το 75 το μήνα, το οποίο ήταν 360 ευρώ, όπως είπε κάποτε ο Μάκης ο Βορύτης για να μας δείξει το παιδί από το βορρά, από τα βόρεια προάστια, για να μας δείξει πόσο τραγικές είναι οι μειώσεις των βουλευτικών αποζημιώσεων ή των βουλευτικών αποδοχών και των προνομίων. Το παιδί του βορρά λοιπόν μας τα απαριθμούσε όλα εκεί, αλλά δεν είδαμε να απαρνιέται το 75, να το πει τσεκουράτα αν είναι ο κύριος Μάκης Βορύτης. Σας είπα εγώ, θα πέσετε μέσα στο λάκκο που σκάψατε όπως πέσαμε όλοι μας αυτή τη ζωή.
Αυτοί που κάναν λάθη και αυτοί που δεν κάνανε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 7 με 10.000 το μήνα από τις επιτροπές θα πηγαίνουν σε ένα κοινοφιλές ίδρυμα ή σε έναν οργανισμό που θα αποφασίζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημάρ. Έτσι λοιπόν, περνάμε και οφείλουμε να το ομολογήσουμε από τον βερμπαλισμό στον πραγματισμό. Γιατί είπαμε παρόλε, δεν γεμίζει το κατσαρόλε. Τέλος λοιπόν, γράτσιε χερφό τη κουβέλη φανούριε. Καλή ενέργεια. Κάψτε λεφτά σας, κάψτε τα αριστερή, τι θα θέλετε. Έβαλε ο διάβολο. Δεν πειράζει, φαίνεται τίποτα στο Δημήτρη. Είναι η προσφορά του κουβέλη, μην ανησυχείς καθόλου. Δημήτρη, τι μα χαίρεσαι, κύριε, παλεύει για όλα. Και παραγωγό και μουσικό και συνθέτη και στιγουργό. Και ελεύθερο. Μπράβο, κουβέλη. Φύγαμε. Γιατί άσπρισαν τα μαλλιά του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στις 4 μήνες. Quiz. Είναι το σημερινό μας quiz. 2-10-88-68. Μαρτίο 88. Δεν το μάθατε ακόμη. Δεν το μάθατε, παιδιά. Έχω επιλεκτική μνήμη. 68-45-85. 2-11-55-50-500. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που μας δείχνετε και μένετε σταθεροί στους καναπέδες σας για να δείτε το Λάμπρο Παναγιώτου και το Τρεις Λαλούν και δύο χορεύουν. Όχι, Τρεις Λαλούν και δύο χορεύουν. Υποτίθεται θα έφερα και ένα καλεσμένο. Είχα δει στον δρόμο, θα τον ξανάφερα, τέλειωσε η υπόθεση. Άρα λοιπόν, εγώ χορεύω, εγώ λαλάω, εγώ τα κάνω όλα. Πάμε! Τηλέφωνα τα δώσαμε στο quiz της προηγούμενης εκπομπής για το πού θα πρέπει να μεταφερθεί η Κουμουνδούρου. Θα σας απαντήσουμε αμέσως. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι, τραβάμε την κουρτίνα, είναι κατά τη γνώμη μας η Κουμουνδούρου. Και με αυτά που μας λέτε και εσείς, θα πρέπει πάρα αυτά να μεταφερθεί στον Άγιο Παντελεήμονα για να μπορούν και οι βουλευτές και οι βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, να φωνάξουνε κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Κι ό,τι έκανα για σένα όλα θα ξεχνά. Άγιο Πέτρο, να σε καλά. Ευχαριστούμε τον Άγιο Πέτρο και ευχαριστούμε και τον Πάπα που είπε ότι ουδείς αναμάρτητος. Άρα λοιπόν έπεσε ένας ακόμη μύθος, όπως έπεσε και ο μύθος των παιδιών εδώ που αρχίζουν να χαρίζουν τα λεφτάκια τους στο λαό που πραγματικά υποφέρει, πονάει, δυστυχεί, δυσανασχετεί και κανένας μέχρι τώρα δεν τον άκουγε. Και από ζημιωσούλα μπορεί να μειωθεί κι άλλο, να τη δώσει σε ιδρυματάκια και σε 2 στους 5 είναι οι φτωχοί. Και να σας απαντήσω, θέλεις πάνω. Πριν πω, θα πω ένα σοβαρό θέμα και μετά θα πάμε για τα. Α, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Βάλε το πρώτο βίντεο να μας δει ο Δημήτρης ποιοι είναι οι κουτσί στραβή. Όλοι μαζί πήγαμε μέχρι και την κυρία Νικολούλη. Ψάχναμε επί μία εβδομάδα την κυρία Θοδώρα Τζάκρη. Αφαντή! Και ξαφνικά δεν την είδαμε στο ρεπορτάζ. Στην Αντάρα, ούτε στη Μαντάρα. Την είδαμε στο ρεπορτάζ της πρωινής ζώνης. Ξεκούμπωτη, δεν έχει σημασία, έκανε εμφάνιση από τον καιρό. Ήτανε, την περιμένανε πώς και πώς. Αλλού την περιμέναμε και αλλού μας ήρθε. Τελικά δεν πήγε ούτε στο Χαρταβέλα. Έχουμε μια καλεσμένη που για πρώτη φορά μετά από την απόφασή της να ψηφίσει την πρόταση της πιστείας κατά της κυβέρνησης που τη στήχησε τη διαγραφή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, το οποίο ήταν τόσα χρόνια και είχε διατελέσει μάλιστα και υπουργός, υφυπουργός. Μαζί μας, μας κάνει την τιμή να μας, είναι μαζί μας και να μας μιλήσει, κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Καλημέρα σας, κυρία Τζάκρη. Ανεξάρτητη πια βουλευτής. Ανεξάρτητη, πώς σας φαίνεται το ανεξάρτητη? Ασυνέπειτη. Είσαστε έτοιμοι να πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε εκείνοι οι οποίοι είπανε, μα όλα ήταν μια στημένη υπόθεση. Είχε κάνει τις συζητήσεις της, ήταν έτοιμη να μπει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και της δόθηκε η χρυσή ευκαιρία και ψήφισε κατά της κυβέρνησης και του κόμματός της. Κοιτάξτε, κύριε Παδάκη, αυτή είναι μια εύκολη κατηγορία. Ξέρετε, πίσω από κάθε πολιτική θέση και από κάθε πολιτική πράξη κρύβεται πάντα για κάποιους αναλυτές η πολιτική, αν θέλετε, σκοπιμότητα. Έλα κοντά μου να σε φιλήσω και το σφιγμό σου να το μετρήσω.
Κλείσε με στην αγκαλιά σου, πώς μου τα χάδια σου, τον έρωτά σου. Θέλεις γλύφι, τζούρι, θέλεις φαγωτό, θέλεις να σε πάρω στο ΣΥΡΙΖΑ εγώ. Θέλεις γλύφι, τζούρι. Το ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Θέλεις γλύφι, τζούρι, θέλεις παγωτό. Να σε πάρω, θέλεις στο ΣΥΡΙΖΑ εγώ. Να σε πάρω, να σε πάρω. Σύμφωνο, ελεύθερη συμβίωση. Θα σου κάνω αριστερή μου. Επανάσταντριούλα, Θοδωρούλα, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, 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 ευχαριστούμε. Και το... Φραγκίσκο Πενίδη, για τα ωραία γραφικά. Τον ξέχασα. Μία πόρτα πονηρή με ένα κόκκινο ποτάκι και πληρώνεις για να μπεις. Κουμουνδούρου είσαι εκεί. Έχει και υπογραφή. Ο Άγιος Παντελεήμονα σε καλεί. Κουμουνδούρου. Κουμουνδούρου! Σουζάνα, 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 η πουτάνα η ζωή. Έλα, ντροπαλές μου! Άμα θα δώσω για πουταλιές, ανεβαίνετε! Εργασία και χαρά. Κατατρέπεστε, απογειώστρες μου! Περιμένεις να γαμίσεις την ουρά. Το έλεγε λοιπόν, κυρίε και κύριοι, συγγνώμη, συγγνώμη. Το έλεγε λοιπόν και ένα Πασόκο και δεν τον άκουγε κανεί. Το έλεγε ένα Πασόκο ένα πρωί. Αλλά όταν είσαι Πασόκ και αλήθειες να λες, πώς να γίνουν πιστευτές. Χαλιά! Σουζάνα! Θοδωρούλα! Σουζάνα, η πουτάνα η ζωή. Όχι, Θοδωρά, στη Συγκρού! Στην Κουμουνδούρου! Λοιπόν, πέφτω στο πηγάδι, πέφτω στο πηγάδι, λεφτά υπάρχουν. Λέω, όταν είσαι Πασόκ και αλήθειες τώρα να λες, πώς να γίνουν πιστευτές. Καλά που αρέσει ο Βενιζέλος και δεν μάθαμε ούτε αλήθεια ούτε ψέματα. Δεν θα γίνει μείωση μισθών. Δεν θα γίνει μείωση συντάξεων. Σας θυμίζει κάτι? Δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Μπα, τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει το δούνου του, μόνο η δουτού. Η δημόσια τηλεόραση και η Δάφνη Μπόκοτα. Αφιερωμένο στον Πασόκ, στον Πασόκο μάλλον, στον Πασόκ που έλεγε αλήθειες, αλλά δεν τον πίστευε κανείς. Τζουμπόξ θα γίνω. Πάρ' την αγόρι μου, πάρ' τα τζουμπόξ. Είναι γνωστό στον κόσμο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει όλα και συμφέρει. Ότι λειτουργεί με τη λογική του jukebox. Απλά δεν παίρνει ευρώ. Παίρνει ψήφο. Ρίχνεις μία ψήφο στο jukebox. Δεν ψήφο δεν παίρνει, κύριε Σαουλίδη. Θέλεις ευρώ και ευρωπαϊκή προοπτική, πατάς δραγασάκι. Αχ, Ευρώπη. Αχ, Ευρώπη. Εσύ μας μάρανες. Θέλεις δραχμή και παραδοσιακά, πατάς το κουμπάκι Λαφαζάνης. Ένας μωρένας, ένας αητός, καθόταν, ναι μωρέ καθόταν,
Κράτην, πατάς Τσίπρας. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Και όλοι είναι ικανοποιημένοι. Υπάρχει για όλους. Αλλά με το που τελειώσει η διαδικασία, σταματάει να υπάρχει διασκέδαση. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Ότι θα πρέπει να προτείνουν κάτι αξιόπιστο, το οποίο θα μπορέσει αυτήν την χώρα πραγματικά και ένα να την βγάλει από την έξω, να την βγάλει πραγματικά από για την κρίση. Ναι κυρίες και κύριοι, αφιερωμένο στην Κουμουρδούρου και καλή επιτυχία τώρα στο φλερτ που άνοιξε ο Αλέξης. Είναι ζηλιάρα η παγώνα, Περιστέρα. Μου είπαν ότι δίνει καλό μπουρμπουάρ. Όταν τρώει κοτόπουλο ο Τσίπρας παίρνει τηλέφωνο το ταβέρνα δίπλα. Έχουν 10 λεπτάκια σίγουρα τα γκαρσόνια. Εσύ εκεί. Με το μοτορίνο. Αυτός που μεταφέρει τα... Δεν ξέρει τώρα, πώς το λένε. Ο Κούριερ, πήρ πόρκο τζουμιζέρια πόρκα, μες στον κύριο του το. Έχω φύγει από Βραζιλία, ρε! Έφυγα! Καραγκούνης! Ακρόπολης! Ελίτης! Γράτσιε, γράτσιε, εθνική μας, γράτσιε, αστειεύομαι. Άρε Γιωργάρα, βάει! Φέρτε πίσω την καλόγρια! Φέρτε τον προπονητή της Ρουμανίας να κάνει την καλογριούλα! Καλόγρια τον κάνατε! Τον κάνατε αδελφούλα! Άσχετο, δεν το είχα δω, ήταν άσχετο. Ορμητικό, πάμε! Μιας και μιλήσαμε, να, ήρθε η θεία, φώτιση! Έλα, γι' αυτό είπα για καλογριούλες! Ήρθαν οι καλογριές! Λοιπόν, να έρθει ο προπονητής της Ρουμανίας να πάει εδώ στο καινούργιο ματοπέδι, όπως λένε οι εφημερίδες περισσότερες και οι εφημερίδες των συντακτών. Είχαμε ένα δωράκι στον Κακόμηρο και των Καλαβρίτων που αγκαλιάζει τα παιδιά της Χρυσής Αυγής, βάσει τα κάνουν ανθρώπους, νυχθημερών. Του έκανε ένα δωράκι προχθές η Ολομέλεια και είχε ο Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης ο Μπαλτάκος ένα άγχος. Θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί? Γιατί ο Καλαβρίτων από εκεί ήξερε τι θα κατεβάσει. Καντήλια! Άγιε Πατέρα, έλα! Είχε λέει κατασκηνώσεις. Ήταν εγκαταλελειμμένα τα κτίρια και με μια διάταξη περνάνε στο μοναστήρι, λέει, εκεί που το έχει ο Καλαβρίτων, για να πηγαίνουν οι επισκέπτες. Καλαβρίτων, πάρτε και τον παπά, έχει μαγειρέψει εκπομπές. Να μαγειρέψει επισκέπτες και πυρηγητές. Και αυτό τον παπά να πάρει, ας είναι η παλιά πάρτε τον. Έχει παλιές συνταγές, έχει παλιές. Τον κάλατε αδερφούλα τον προπονητή της Ρουμανίας. Παλιός σκύλα Έλληνες. Μας είχαν σίγουρος, γελάγανε. Τέλος πάντων. Αυτό, με όλο σεβασμό στους Ρουμάνες που έχουμε εδώ, σας αγαπάμε ούτως ή άλλως. Αυτά κυρίες και κύριοι, πέρασε μια διάταξη εν κρυπτό και παραβίστο. Τελευταία στιγμή, την ψηφίσανε, υπήρχε μια αγωνία. Είναι μια διάταξη, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ την ψήφισαν, γιατί άλλοι είναι άθεοι ούτως ή άλλως. Η Χρυσή Αυγή ψάχνει να βρει τους αρχηγούς, δεν μπορεί να ψηφίσει αν είναι ο αρχηγός εκεί. Ουσιαστικά χαρίζουν 30 χρόνια δημόσια γη σε μονή της Μητρόπολης Καλαβρίτων. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λέει, είναι, άντε, βοηθιά μας, είναι, είχε εκεί μαθητικές κατασκηνώσεις στο Βερίνο της Αχαΐας, μαζί λέει με εγκαταστάσεις και υποδομές.
την κάνα σε ιερά γυναικεία και ενοβιακή μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Βερίνου Αχαΐας για την λειτουργία για εξυπηρέτηση, λέει, αναγκών της αδερφότητας και των προσκυνητών της. Άντε, πάρτε τηλέφωνο, Άγιε Καλαβρίτων, μιας και δείξατε καλή διαγωγή και είστε από τους ανθρώπους που πιστεύουν βαθιά και έχετε και πολιτικό λόγο, να πάρετε τον προπονητή της Ρουμανίας και να πάρετε και τον παλαιμερολογίτη αυτόν που τρέχει σε εκπομπές, γιατί έχει καιρός βίντεο αυτός. Να το προβάλλουμε τους προσκυνητές που έρχονται εκεί πέρα. Να το βλέπετε όλοι μαζί. Το quiz λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που βάλαμε για σήμερα είναι γιατί άσπρισαν μέσα σε 4 μήνες τα μαλλιά του Υπουργού Μεταρρύθμισης Κυριάκου, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα σας βάλω και ένα ακόμη quiz, τελευταίο αυτό, τώρα το βρήκα. Το quiz λέει της ημέρας, τι δήλωσε αστειευόμενος, αστειευόμενος, λέει δηλαδή, ο Γιώργος Λάγκας πως κάνει 3 φορές το χρόνο. Δίαιτα, βαφή στα μαλάκια ή σεξ. Τι λέτε να δήλωσε ο Γιώργος Λάγκας ότι κάνει 3 φορές το χρόνο. Κάνουμε και τον ερμό μας. Λοιπόν, δύο προτάσεις και κλείστε. Θέλουμε συνένεση για να βρεθεί λύση. Λοιπόν, και η κύριε της Δημάρ, μας έχετε πει πάρα πολλά πράγματα. Ηρεμήστε για να κερδίσετε τον χρόνο σας, γιατί όσο χάνουμε και τον ερμό μας. Λοιπόν, δύο προτάσεις και κλείστε. Θέλουμε συνένεση για να βρεθεί λύση. Λοιπόν, και η κύριε της Δημάρ, μας έχετε πει πάρα πολλά πράγματα. Ηρεμήστε για να κερδίσετε τον χρόνο σας, γιατί όσο χάνουμε και τον ερμό μας. Λοιπόν, δύο προτάσεις και κλείστε. Θέλουμε συνένεση για να βρεθεί λύση. Λοιπόν, και η κύριε της Δημάρ, μας τα έχετε... Τώρα η Δημάρ το πήρε αλλιώς. Έστριψε αλλού. Αλλού τώρα. Λάθος δρόμο πήραμε, καρδιά, θα δούμε, περιμένετε. Δύο είναι τα quiz που δώσαμε σήμερα. Γιατί άσπρισαν τα μαλλιά σε 4 μήνες του Κυριάκου Μητσοτάκη και τι κάνει 3 φορές το χρόνο ο Γιώργος Λάγκας. Βάφει τα μαλλιά, κάνει δίαιτα ή σεξ. Απαντήστε τώρα. 2-10-68-40-5-85, 2-11-55-50-500. Δεν χρεώνεστε τίποτα. 30 λεπτά έχει. Μας τα πήραν όλα και τα σόβρακα. Τα 30 λεπτά μας πήραξαν. Κάντε εκεί. Εσείς να μην πάρετε λάθος δρόμο, να πάρετε τον ίσιο. Αυτό που οδηγεί σε εμάς. Κυρία Κούλα, κυρία Κατίνα, κυρία Ελενίτσα, κυρία Γεωργίτσα, Κυριάννη. Ρίξαμε. Συνταξιούχε. Χαμηλό συνταξιούχε. Όχι, χαμηλόμιστε. Εργένη, φτωχέ, δυστυχισμένε, κατατρεγμένε. Εδώ σε εμάς, 3 λαλούν και 2 χορεύουν για τον ίσιο δρόμο της αλήθειας που οδηγεί έξω από τη Βουλή. Και το λάθος τι μπορεί να είναι, ρε παιδιά, μπορεί να δώσετε μια ερμηνεία στο λάθος. Τι μπορεί να είναι το λάθος. Σήμερα, μιας φύγαμε από τον βερμπαλισμό, τον πραγματισμό και είδαμε ότι κάποιο κόμμα προχώρησε σε έμπρακτες διαβεβαιώσεις, έδωσε τα λεφτάκια του για να κοινοφελές ιδρύματα, κάποια χρηματάκια, 10.000 ευρώ, δεν είναι άσχημα, ή σε οργανισμούς. Εμείς θα πάμε τώρα στον βερμπαλισμό και θα βερμπαλίσουμε εμείς ασυστόλους. Δηλαδή, θα ψητακίσουμε όση ώρα θέλουμε, όση ώρα μας έχει απομείνει. Τι, το λάθος τι μπορεί να είναι. Λάθος, Μαρία Κόλλα Τσαρούχα. Για να μην κοιμάστε με τα τσαρούχια. Λάθος δρόμο πήραμε, καρδιά. Μπορεί να το πει Δημήτρης. Το Μητσοτάκης. Είπα το Μητσοτάκη από εκείνη την ώρα δεν λειτουργεί τίποτα μέσα. Έπεσε το ρεύμα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και συνεχίζουμε με την υπαρήθμη 174 της 29ης 10ου 13. Επίκαιρη ερώτηση της Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Σερών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κυρίας. Τα ανεξάρτητα των Ελλήνων σας άλλαξαν κόμμα. Της Βουλευτού Σερών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κυρίας Μαρίας Κόλλα Τσαρούχα προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ένταξη των υποδιαθεσιμότητα εκπαιδευτικών του τομέα υγείας και πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας. Έχετε το λόγο, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μην πείτε ότι λανθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάω ποτέ στο. Ήταν γραμμένο, δεν ήταν λανθάνουσα γλώσσα. Κατάλαβα, γίνονται και λάθη. Τα οποία όμως λάθη δεν λένε τίποτα πέρα από το λάθος. Τα λάθη, κυρίες και κύριοι, δεν λένε τίποτα πέρα από το λάθος. Αντιπρόεδρος Βουλής. Απλά πράγματα. Έτσι πρέπει η πολιτική
να εκφράζονται και να ερμηνεύουν τα πράγματα. Το λάθος δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα από το λάθος. Τι μπορεί να είναι? Δεν ξαναβόσκω άλλες βοβάλε. Δεν θέλω μύτη να τις δω. Με μπεις με σύμπλεξα μεγάλες. Και στην Αθήνα κατεχώ. Εδώ τι θέλεις κάνει. Και κανέναν δεν ρωτάς. Από εδώ δεν το έχω. Από εδώ δεν το έχω. Νιώθεις ακλήφτο κουτάς. Στου σπίτς του κακουσάλες. Δεν μάτα ξαναγυρνώ. Έλα και τα κουμισάκια. Ένας ένας όλοι θα πάρετε. Δεν έχει κουζίνα σήμερα. Κουρτίνα έχει. Υπάρχει φτώχεια κακομοιριασμένη. Δυστυχισμένη κατατρεγμένη. Δεν δίνουμε τίποτα. Μόνο αγάπη. Δεν σας χρεώνουμε βέβαια και τίποτα. Φραγκίσκος Πένιδης, Κώστας Χάτζηδης, Γιώργος Κοντάρας, Θωμάς Ευσταθίου. Όχι, θα πάνε για βόδια, εδώ θα είναι. Μάριο, Κορνίλιο Τρίμπαλη, Νίκος Στρατηγός και Μάκης Βασιλιάδης, Δημήτρης Δήμας, κυρίες και κύριοι. Όλοι μαζί. Πούτσου, πούτσου. Λοιπόν. Πούτσου, 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 πούτσου. Όταν δεν κάνετε ρύθμιση για την πολύ μικρή επιχείρηση, αυτές οι ρυθμίσεις είναι στον αέρα όλες που φέρνετε στο νομοσχέδιο, πέραν των άλλων. Πούτσου. Τώρα εδώ, το λάθος τι μπορεί να είναι? Το λάθος δεν μπορεί, η κυρία Άννα, κυρία Κόλια Τσαρούχα, Μαρία Κόλια Τσαρούχα, να είναι μόνο λάθος. Το λάθος μπορεί να είναι και κάτι άλλο, γιατί η γλώσσα είναι ανθάνουσα. Αλήθειες λέει. Άρα λοιπόν το λάθος δεν μπορεί να είναι μόνο λάθος. Και θα σας πω ακριβώς τι γίνεται τώρα εδώ. Δυστυχώς, πάμε σε σοβαρά θέματα. Αυτά είναι τα πράγματα που θα πρέπει όλους να μας προβληματίσουν, πέρα από τα αστεία. Ανεξάρτητα αν συμφωνείτε όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μια ερώτηση. Η παιδική πείνα στην Ελλάδα των μνημονίων και βασίζεται πάνω σε στοιχεία του Ινστιτούτου Προληπτικής και Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής. Και λέει ότι ο αριθμός, στην ερώτηση πεινούσατε αλλά δεν φάγατε, το 19 πεινούσατε αλλά δεν φάγατε. Αυτά είναι στοιχεία καταγεγραμμένα. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, κάνει την πολιτική του, αλλά εδώ μιλάμε για το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής. Πρόληψης. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αποκαλύπτουν δηλαδή το πραγματικό τοπίο της Ελλάδας, την πραγματική εικόνα και την οικονομική καταστροφή που έχει αγκαλιάσει όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας. Πεινούσα στην ερώτηση, λέει, πεινούσατε, αλλά δεν φάγατε. Το 18,9% απαντά ναι. Το 17,2% παραδέχεται ότι έχει χάσει βάρος λόγω πείνας. Το 47% των οικογενειών δηλώνει ότι συχνά ή μερικές φορές δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει στα παιδιά του κατάλληλα γεύματα. Το 14% απαντά ότι θα είχε αναγκαστεί να μειώσει το μέγεθος της μερίδας των παιδιών στο τραπέζι, θα είχε αναγκαστεί, και το 8,4% ότι πεινάει γιατί δεν έχει καθόλου φαγητό. Και εδώ την ερώτηση την κάνει ο Στάθης Παναγούλης και ο Νάσος Αθανασίου, η γάτα, η δημοσιογραφική στο επάγγελμα. Είναι μια σοβαρή ερώτηση και τα στοιχεία είναι απελπιστικά. Μα θα μου πείτε, τότε που ήταν οι Έλληνες ένας στους πέντε φτωχούς κάτω από το όριο της φτώχειας, δεν πονούσε? Και τότε πονούσε και τώρα πονάει πιο πολύ. Αλλά τουλάχιστον εμείς, οι μεγαλύτεροι, είδαμε και λίγο νωρίτερα το φως κτλ. Τα παιδιά να πεινάνε το 2013 και να άρχισε σήμερα ένα στικάκι. Να μου το παρουσιάζεις και να κάνεις και το πλάνο το ωραίο. Να μου φοράς το κουστούμι σήμερα του νεκροθάφτη που ήρθε. Λες και ήταν ο νεκροθάφτης από πρώτο νεκροταφείο. Βγήκε στον Άρα σήμερα μαζί με την υπόλοιπη Σάρα και τη Μάρα. Και είχαν όλο το καρακιτσαριό. Παρήλασε από το ναό της Δημοκρατίας για 5 λεπτά για να μας δείξουν ένα προπολογισμό. Τον οποίο υπάρχουν κρυφοί κωδικοί που θα σημαίνουν 6 δισεκατομμύρια λιγότερα λεφτά. Από τη στιγμή που βλέπουμε εδώ τα νούμερα είναι τραγικά, δεν βγαίνουμε τίποτα. Και πάλι και με 6 δις με κρυφούς κωδικούς. Τα τσακάλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τρόικας το πετά στα μούτρα. Και έρθει στον Άρα με το κουστούμι του νεκρόφιλου, του νεκροθάφτη, του πρώτου νεκροταφείου. Μας τα πήραν τα καντήλια, τα κλέβουν εκεί οι κλέφτες. Και να μας πει ότι είναι αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν σήμερα από την Τρόικα, ότι δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και ότι κάποια στιγμή θα δούμε ανάπτυξη. Ποιο κοροϊδεύετε, μωρέ, πλάκα μας κάνετε? Και ο πίσω 15 κομμενίτσα του είναι εδώ κατά παλαμάκια. Παιδιά, πεινάνε τα παιδιά σχολείο, δεν θα φάνε.
Στήσανε σήμερα ένα σκηνικό για 5 λεπτά. Πηγαίνω έρχονταν. Λες και είναι γιορτή, πανηγύρι. Γιορτή ήταν αυτή σήμερα ή η κηδεία. Κηδεία, κάνε στο λαό για μια ακόμη φορά. Ποιο προπλεγμό να βγει. Ποιο πλεόνασμα, αυτό σα δουλεύει η Τρόικα. Οι ψυχάκιδε φέρατε εδώ. Οι υπαλληλίσκε προσκυνάτε. Εδώ τα στοιχεία, αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ερώτηση και ο Παναγούλης δεν την είχε κάνει ο οικονόμου. Είναι στοιχεία της Ιδρύματος Νιάρχου και αυτή δηλαδή τα βάλουν την κυβέρνηση. Καταγράφουν μια πραγματικότητα. Τι χαίρεστε και επιχαίρεστε και πανηγυρίζετε. Γιατί πανηγυρίζετε. Για τα παιδιά μας πεινάνε στον δρόμο 18%. 2 στους 5 Έλληνες είναι κατά το όριο της φτώχειας. Οι άλλοι 2 δεν έχουν μαντιλάκι να κλάψουν και ο ένας βλέπει τα λεφτά του να αυξάνουν και να αυξάνουν και να αυξάνουν. Αυτόν τον έναν τον ξέρετε. Αλλά δεν έχετε όργανα. Τα κανονικά αυτά που μας τα δίνουν θέλω να γεννιόμαστε να τον τσεκουρέψετε. Πάτε τσακίστε και ψαλίδι του το μισό του των 300 ευρώ. Τέλος πάμε, τέλος τα σοβαρά και πάμε σ' άλλα. Είναι σοβαρά, αλλά θέματα, αλλά αν είχατε λίγο τσίπα, αν μην τέλος θα έχει παραιτηθεί ένας άνθρωπος. Θα πει ρε παιδιά αποτύχαμε, ακόμη και με αντιπολίτευση εγώ το λέω, αποτύχαμε. Εκεί πρέπει να πάνε κύριε Κουβέλη τα λεφτά τα 10.000 ευρώ το μήνα. Να πάνε εδώ, να το ίδρυμα που σας βρήκα εγώ, το 18% παιδιά πεινάνε και το 17% που μείωσαν τα αγαθά στο σπίτι λόγω οικονομικών προβλημάτων. Τα ματοπέδια εδώ διατάξεις φέρνετε. Δώσετε το άλλο του τέτοιο. 30 χρόνια πάρτι να πάρω Καλαβρίτων. Να κάνουν οι μακρύ σταυρούς μέχρι κάτω. Τι θα πάτε, θα πάρω στον Άγιο Πέτρο. Πεθαίνουμε εμείς. Για να ευλογάτε καλά παιδιά. Και είχατε και αγωνία, θα ψηφιστεί, θα ψηφιστεί. Θα ψηφιστεί. Αφού ο Βενιζέλος είναι θρήσκος. Αγαπάει τα πάντα. Ξουσί, λεφτά. Τα αγαπάει αυτά. Δεν λέει όχι. Υπάρχουν χρώματα. Άντε, σας έλειπα εκεί πέρα. Μυρίζα και εσύ. Και Ναφθαλίνη. Βγάλε ρε υπουργίνα το κουστούμι του υπουργού μια εβδομάδα πριν. Μπορούμε να δούμε Ναφθαλίνη. Λεφτά παίρνετε. Πάρτε λίγο καλά άρωμα. Ψυχούλιδες. Όχι, δεν λέγω τον Στουργαρά, άλλος λέω. Ο Ποτοξάκιας είναι προσεγμένος. Γιατί δεν είναι εκλεγμένος. Ο Ποτοξάκιας προσέχει. Προσέχει το προφίλ του. Ο Ποτοξάκιας ελληνικής οικονομίας που έρχεται πρισμένος λες και τον τσίπησαν οι σφίκες. Αλλά επί της ουσίας τσίπησε τον ελληνικό λαό. Δεν τον τσίπησαν οι σφίκες. Αυτό τσιμπάει το λαό και αντί να πριστούμε εμείς πρίζεται αυτός. Εμείς δεν πριζόμαστε, ξεπριζόμαστε. Εμείς πριζόμαστε. Εδώ. Τα νεύρα. Δεν τρώμε τίποτα. Έλα, τρώμε, τρώμε. Πάμε. Παρελθόν. Από τη μικρή Μαρία τι σας έμεινε. Ο Γιαννόπουλος. Τι σας έμεινε τη μικρή Μαρία. Πάει η Μαρία. Και ο Αυτιάς σε ρόλο δημοσιογράφου να παραδίδει μαθήματα στη Μάγδα. Τώρα που πήγε η καθημερινή εκπομπή ο Αυτιάς, Σαββατοκύριακα θα δίνει διαλέξεις σαν τον Παπανδρέο και θα του ρίξει τη διδασκαλία. Μάγδα. Να περιμένω. Θέλει Δημήτρη να περιμένω. Είπα Μητσοτάκης, δεν λειτουργεί τίποτα από τον άνθρωπο που Μητσοτάκης. Παίρνω πίσω το Μητσοτάκης και αφήνω τον Κυριάκο. Έχουμε και quiz γιατί άσπρεσαν τα μαλλιά του τον Κυριάκο. Θα σας το πω στο τέλος της εκπομπής. Και τι κάνω Λιάγκας τρεις φορές το χρόνο. Μόνο τρεις φορές. Δίαιτα, βαφή ή σεξ. Πάμε να δούμε τι έπαμε τη μικρή Μαρία και τη διδασκαλία του Αυτιά εδώ. Μαθαίνει τη Μάγδα, πήραν τη Μαρία για να μάθω Αυτιάς πόσο ρωτάνε. Δεν πήραν για να αναδείξουν το θέμα της Μαρίας. Εδώ πάρτε. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό που εμείς θέλουμε να περάσουμε είναι αυτό που όταν έγινε η επιχείρηση της αστυνομίας μαζί με την κυρία Σαγγελέα. Η κυρία Σαγγελέας είδε από την πόρτα και κάτω στο πάτωμα ένα παιδάκι, ένα ξαδό κεφαλάκι. Και εκεί έδωσε εντολή στην αστυνομία προκειμένου το παιδί να προχωρήσει. Πρέπει να κάνω αυτή μια μικρή παρένθεση γιατί δεν θα προλάβω μετά να πω ότι το χαμόγελο του παιδιού δεν μπορούσε να πετύχει πράγματα γιατί στηρίζει τους θεσμούς. Αν δεν υπήρχαν μέσα στους θεσμούς άνθρωποι όπως κάποιοι εισαγγελείς, κάποιοι αστυνομικοί. Το διευκρινίζω αυτό για να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα. Σωστό. Και φαίνεται ότι ήρθαν οι φιλάνθρωποι να κάνουν δουλειά. Μάλιστα, τώρα είμαστε φιλάνθρωποι. Γιώργο, αν μου επιτρέπει, πάμε στο παιδί, παιδιά. Πάμε στο παιδί. Να μην είμαστε πάνω από το πηγάδι. Πρέπει να μα πει συγκεκριμένα πράγματα. Γιώργο, να σε έτσω κάτι. Και θέλω να ρωτήσω για τους βουλευτές μας, που είναι πολύ σημαντικό, κύριε Γιαννόπουλε. Θα είστε εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα έχετε όλο το χρόνο που θέλετε. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Εάν δεν υπήρχε το χαμόγελο του παιδιού, αυτό το παιδί απόψε, πού θα κοιμόταν, κύριε Γιαννόπουλε? Θέλουμε να μας απαντήσετε. Στον παιδόν. Είναι άλλα 35 παιδιά καταλελειμμένα αυτή τη στιγμή στο παιδόν. Ποιος στηρίζει το χαμόγελο του παιδιού, κύριε Γιαννόπουλε, το οποίο το θυμόμαστε όλοι? Και μετά θα πάμε στα θεσμικά του κυρίου Γιαννόπουλου. Γιατί, Γιώργο, αυτό το παιδί δεν θα έχει που να πάει πραγματικά. Λοιπόν, Κώστα, πάμε στο παιδί, γιατί ακριβώς έχει συμβεί και τι σου είπανε, Κώστα. Αυτό είναι. Πάτε το λύνη μου, γιατί ρωτάς? Γιατί ρωτάς? Όταν ο Αυτιάς έχει το θέμα, παραδίδει μαθήματα, διακόπτουμε το δάσκαλο!
Και θέλεις τρομάρα σου να κάνεις και ελεύθερη πτώση που κάνει ο Άδωνης από τα 5.000 πόδια. Εδώ τον Αρχιά δεν μπορεί να κάνεις καλά. Θα κάνεις τον ουρανό. Όχι, πίσω στην πρόεδρα. Με τα δελφινάκια του Αβραγικού πίσω. Να ζητήσεις συγγνώμη για τη δήλωσή σου αυτή. Είναι χειρότερη από τις δηλώσεις του Πάγκαλου. Είναι χειρότερη από το «μαζί τα φάγαμε» του Πάγκαλου. Η δήλωσή σου, Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα, να ζητήσεις συγγνώμη. Είπες μεγάλη μαλακία. Πολύ μεγάλη μαλακία. Είναι εκδίκηση, η εκδίκηση του γενόσιμου. Αυτή την ερώτηση την είχα πριν από καιρό, αλλά δεν ήθελα να σας αναστατώσω, γιατί ξέρετε ότι σέβομαι πάρα πολύ και τη γιορτή του Πολυτεχνείου, αλλά και την ημέρα που είναι. Θα τη διαβάσω εκ των υστέρων, γιατί τώρα πλέον δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, ούτε σύγχυση, ούτε είναι προβοκατόρικο. Δημαράς Αβραμίδης. Καλά, μόνο οι ψυχασμένοι ρωτάνε. Ψυχαπαγωμένοι που είναι. Έλα, στιέβαμε, μην έχω τότε μαράς πάρει τηλεφωνία χωμάλα. Πλάκα κάνω, Γιάννη. Ψεκασμένος είναι στους ανεξάρτητους θέλεις, όχι σένα. Εσύ δεν είσαι ανεξάρτητος. Λοιπόν, ακούσε την οδηγία που έδωσα τα σακάλια της Αμερικής. Πουλάκια, μωρί. Αμερικά, Αμερικά. Αμερικά, Αμερικά. The Umbetsvig Baren, Ηλίας Καζάν. Έπρεπε να λέει Αμερικά, Αμερικά. Πείτε καμιά μαλακιά. Λοιπόν, έδωσε οδηγία η Αμερικανική Πρεσβεία για την ημέρα επαιτίου εορτασμού στα Πολυτεχνία. Λέει η Αμερικανική Πρεσβεία στη χώρα μας έδωσε οδηγία ασφαλείας με αφορμή τις εκδηλώσεις. Έφτασε στους Αμερικανούς υπηκόους που ζουν στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό να τους επιστήσει την προσοχή και την αυξημένη επαγρύπνηση, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για την ασφάλειά τους την Κυριακή, λέει, ημέρα κορύφωσης των εκδηλώσεων μνήμης. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως το μήνυμα ασφαλείας καλεί τους Αμερικανούς να αποφύγουν την περιοχή μεταξύ της πλατείας του Συντάγματος και της πρεσβείας των ΗΠΑ. Ρε Αμερικάνοι, μπερδέψατε τη Βούρτσα με το Βρούτσι και τη Λιβύη. Εδώ Ελλάδα! Ελλάδα το ξύνο! Νεβάντα καζίνο! Εμείς το ξύνουμε! Και να μην θέλουμε να το ξύσουμε, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο. Μπας και κερδίσουμε τώρα. Δεν μας έμεινε καμία ελπίδα. Το μόνο που μας έμεινε είναι να ξύσουμε. Μπας και μας κάτσε ο λαχνός. Δεν ασχολιόμαστε με τους Αμερικάνους. Αν εσείς έχετε χρόνο να ασχοληθείτε με εμάς, μεγάλη μη χαρά σας. Τώρα γιατί ερχόμαστε εκεί, 40 χρόνια εκεί ερχόμασταν. Πέρυσι πήγαμε να παρακλείσουμε τις πορείες μας, αλλά ξανάρθαμε εκεί. Δεν θέλετε κόσμο. Μόνο θέλετε να χαρμοφάγετε. Στην Ελλάδα είσαστε. Λίγο μουσικούλα, δεν θέλετε. Τι είστε εσείς, ρε. Είστε Αμερικανάκια, ρε. Λοιπόν, και η κύριε της Δημάρ, μας έχετε πει πάρα πολλά πράγματα. Ηρεμήστε για να κερδίσετε τον χρόνο σας, γιατί όσο χάνουμε, χάνουμε και τον ιρμό μας. Λοιπόν, κύριε δύο προτάσεις και κλείστε. Θέλουμε συνένεση για να βρεθεί λύση. Λέτε, το κράτησα αυτό το... Αυτή η σελίδα την κράτησα, είναι secret, μυστικό. Και σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, δεν θα είναι υποψήφιος του Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου. Το σκέφτεστε. Το διανοείστε. Έχετε καταλάβει τι καταστροφή συντελείται στη χώρα. Εξυπνήστε, ρε! Θα αφήσετε το Γιωργάκη να μην πολιτευτεί σε εκλογές που μας έρχονται. Έπρεπε αυτή τη στιγμή ή όποτε κηρυχτούν εκλογές η πλατεία να γεμίσει με 3 εκατομμύρια Έλληνες. Οι άλλοι θα μπορέσουν να έρθουν λόγω των αστικών συγκοινωνιών και συμφόρησε στάξει το κέντρο. Είδα τον, βρε αχάριστοι Έλληνες. Αχάριστοι κι αν φέρθηκες. Βρε αχάριστοι. Θα αφήσετε αυτόν τον άνθρωπο που τον καλούν
σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου να διδάξει τον Τιτανικό μετά από 100 χρόνια. Ο Τιτανικός, ο Διαχρονικός, ο Φουντωτός. Φούντες. Απαντάω. Έχει δίκιο ο Λαζόπουλος. Ο Γιωργάκης ήταν σε διατεταγμένη βλακεία. Δεν μπορεί να το χάσετε. Αποδειχτήκαμε βλάκες. Πρέπει να τον καθιερώσουμε. Να του κάνουμε και άγαλμα. Βάλτε το πίσω του Τρούμαν. Όχι Τρούμαν. Θα το παίρνουν οι άλλοι για να τον βγάζουν κάθε εβδομάδα και θα χάνουμε τον Γιουργάκη. Θα ψάχνουμε τον Γιουργάκη. Το ψάχνουμε τώρα. Αν του κάνουμε και άγαλμα, καήκαμε. Θα παίρνουν το άγαλμα. Όποιος προλαβαίνει θα παίρνει το άγαλμα και θα φεύγει. Κάθε εβδομάδα. Να, θα ανοίξουν και οι δουλειές με τους γλύπτες. Τώρα είναι. Αντί να φτιάχνουν γενετικά ωραία, να φτιάχνουν τον Γιουργάκη. Γιατί ποιος θα παραγγείλει τώρα. Οι νεκροί δεν παραγγέλνονται σε άλλους. Ζωντανοί νεκροί. Αυτά. Θέλει τίποτα άλλο ή να φύγω. Ας πω το quiz. Το quiz. Πάμε τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το πέτυχε κανένας. Αφού δεν πήρε κανένας τηλέφωνο, ποιος το πετύχει. Μήπως σκέφτηκε κανένας. Ασπρίσαν τα μαλλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε 4 μήνες. Γιατί μαύρησε η ζωή των Ελλήνων. Μαύρησε η ζωή μας. Άσπρισαν τα μαλλιά του Μητσοτάκη. Απλά πράγματα είναι. Και ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας, σας αφήνω και άλλα 5 λεπτά. Τι κάνει 3 φορές το χρόνο, δήλωσε. Δίαιτα, βαφή ή σεξ. Σεξ, σεξ, σεξ. Faye, come here, please. Ντάκησε, ντάκησε, come to here. Faye, 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 come, 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 come. Κάτσε το παϊούς, κόμεν. Διαβάρτε ραντί. Εγώ και ο Τράγκας. Φράου Μέρκελ. Φλίγκερ, φλίγκερ, θα πετάξουμε. Έλα, τι έβαλα, πλάκα. Πάει και αυτό το quiz. Δεν σας χρωστάω. Δεν μου χρωστάτε. Άντε, γεια. Λοιπόν, κόντρα στη Βουλή για το ποιος θα μας φέρει καλύτερα χάπια. Έχεις ξαναγίνει αυτό. Κάποια μου, περιμένετε. Το γενώσιμο δεν μας πιάνει πλέον. Λοιπόν, για το κέντρο υγείας, επαρχία, συντονίζει μαζί μας. Πρεντέρς δεν άρεσε ακόμη. Να δεις τι θα σου πει, συνδύσεις, έχει 5 λεπτά, θέλει, έχει ακόμη. Εδώ είμαστε. Επαρχιώτης είμαστε εκεί μέσα, πάμε να κοιμήσουμε. Μην τα δείτε όλα στο Μέγα και στον Αντέδο, σχεδόν μας τίποτα. Λοιπόν, για το κέντρο υγείας Τροπαίων. Τον ρώτησαν, τον ρώτησε δηλαδή ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, στημένη του Άδωνη, για τις, αν θα κλείσει δηλαδή το κέντρο υγείας Τροπαίων, για τις διαφημίσεις των πολυεθνικών, στο κόκκινο, στο ραδιοσταθμό του Όχημος, απαντούσε, ζητούσε να μάθει ο Γεωργιάδης. Χωρίς make-up, από τον Οδυσσέα Μεϊκόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε το και τα χάπια σας. Πριν ένα λέκτορα να λύσει, όχι τρεις, μισή φορά, πάλι τα ίδια. Στο όχι. Ίδιο δελτίο τιμών. Όχι, όχι, παρακαλώ. Συνεχίστε. Στο ίδιο δελτίο τιμών που υπήρξαν αυτά τα 200 φράμμα με τις διορθώσεις που σας είπα. Κύριε Υπουργέ, μην απαντάτε. Μην απαντάτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να λέω τα ίδια 100 φορές. Ναι, είχαμε σειρά εξοδίκων από σειρά εταιριών. Να τις καταθέσω, μου κάνετε γραπτή ερώτηση, να σας στείλω. Σταματήστε επιτέλους, πανατεύστε με κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι αδιανόητο που σημαίνει εδώ πέρα μέσα με τον κύριο Κουρουπλή. Με παρακολουθείτε τώρα από την ώρα που ανέβηκα στο Βήμα να μην κάνω τίποτα άλλο από το να κάνω παρατηρήσεις ότι έχω κάνει παρατηρήσεις. Τι να κάνω άλλο. Πάρα πολύ που θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει υπέρ των πολυεθνικών. Τι να κάνουμε τώρα. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τον ασθενή στο νοσοκομείο και όταν αυτό όλη την κατάσταση ο κύριος Υπουργός Υγείας τη βαφτίζει ως αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τότε μάλλον ο κύριος Υπουργός Υγείας χρειάζεται άμεση ψυχιατρική υποστήριξη και όχι κυρία Κωνσταντοπούλου. Ένας τρελός είναι στην πόρτα. Μάλιστα, κύριε Γεωργιάδη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει και άξιους αξιόλογους ψυχολόγους. Μπορείτε να απευθυνθείτε όποτε θέλετε. Και σ' αγαπάει όπως πρώτα. Μα εσύ σε σ' άλλη αγκαλιά.
Ένας τρελός είναι στην πόρτα. Επιτέλους, το στραγάλι ξεκόλλησε. Όλε. Δεν είναι η μουσική μόνο, το χορεύω. Τόι, Μητσοτάκης. Ένταση το πάμε, ένταση για να κλείσουμε, μέσα στην τρέλα, μέσα στον εκνευρισμό, για να φτιάξουμε το υπόλοιπο της εβδομάδας. Ούτως ή άλλως αυτοί μας το χαλάνε. Πάμε δυνατά, όλοι μαζί, συντονιστείτε, αρχίζουν τα δελτία. Κωνσταντοπούλου να απογειωθούμε και να κλείσουμε αυτό. Ζωή Κωνσταντοπούλου, απογειωνόμαστε και φεύγουμε σφαίρα. Αφιερωμένο σε εσάς, σας αγαπάω. Σας αγαπάω. Σαν τη Μαρία Ελιφέρη κι εγώ. Δεν ξέρω καν ποια θα είναι η σύνθεση της Επιτροπής. Διότι ενώ η Επιτροπή αυτή είχε την αρμοδιότητα όχι να διατυπώνει γνώμη, αλλά να αποφασίζει. Κύριε Κακλαμάνη, μισό λεπτό. Να αποφασίζει. Σας παρακαλώ. Για μισό λεπτό θέλω να ενημερώσω. Σεβαστείτε. Θέλετε να ενημερώσω. Και θέλετε να ενημερωθείτε. Δεν παρετούμε του δικαιώματος να υποβάλλω ερωτήσεις. Κύριε, καταγράφεστε στην ιστορία, κύριε Νεράτζη. Καταγράφεστε στις μαύρες σελίδες της ιστορίας. Στις μαύρες σελίδες της ιστορίας. Θα απολογήσετε στις επόμενες γενιές. Δεν είναι εικόνα αυτή, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν είναι εικόνα αυτή. Πώς σου λέω. Δεν είναι εικόνα αυτή. Συμπράξατε, κύριε Νεράτζη, συμπράξατε με τον κύριο Χρυσοχοίδη και με όλους όσοι προσπαθούν με πίσω από τις πόρτες, πίσω από το παραβάν, ενκρυπτό, στα μουλιοχτά όπως λέει ο λαός μας, να επιτελούν συνταγματικές παραβιάσεις. Θα σας συνοδεύουν οι πράξεις και οι παραλήψεις σας. Είναι πραγματικά μελανή η διαδρομή σας από τη θέση αυτή. Προχωρήστε, κύριε, προχωρήστε. Να δούμε με συνοδεία τίνος θα πάτε και πού εσείς. Όσο άντε, και αν με διακόπτετε, απλώς θα δημιουργείτε συνειρμούς, συνειρμούς σε εκείνους που σας παρακολουθούν και θα σας παρακολουθήσουν. Οπότε όσο και αν με διακόπτετε, τον εαυτό σας επιβαρύνετε. Ερωτήσεις, ερωτήσεις. Τον εαυτό σας επιβαρύνετε. Δεν αντιδικείτε με τη γειτόνισσα. Ερωτήσεις. Γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου τηλεφώνησα και είπες πως θα αφήσεις το κλειδί. Γιατί σκληρή γειτόνισσα, παιδεύεις την καρδούλα μου, γιατί με βασανίζεις δηλαδή. Ερωτήσεις. Τον εαυτό σας επιβαρύνετε, κύριε Νεράντζη, που ποτέ σας δυστυχώς δεν συμπεριφερθήκατε με τη θεσμική ευπρέπεια την οποία επιτάσσει ο ύψιστος ρόλος που σας έχει ανατεθεί. Προς ποιον, προς το συνεχώς εκτρεπόμενο, εσάς δηλαδή. Δυστυχώς. Έχετε και κάτι άλλο να απαντήσετε. Και σε ό,τι αφορά αυτά που ρώτησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα και σε σχέση με την ΕΡΤ, τη δημόσια τηλεόραση, και σε σχέση με την ιδιωτική τηλεόραση και με το ψηφιακό φάσμα, σε οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση κρίνεται σκόπιμο. Η πρόταση του κυρίου Κακλαμάνη, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, δεν είναι μονόδρομος. Θα αναβάλουμε εμείς την εξέταση του κυρίου Κυριτσάκη, θα ακολουθεί το πρόγραμμα της Τρίτης, το οποίο υπάρχει μερίσια διάταξη και θα προσθεθεί ο κύριος. Θα σας έρθει. Όχι, πείτε τι μας τώρα, τι θα μας έρθει. Λοιπόν, στο οποίο... Μα τι λέτε, κύριε Νεράτζη. Στο οποίο... Αυτά πείτε που ακούτε, λέτε. Ποια είναι η στο μερίσια οποίο... διάταξη. Στην οποία η μερίσια διάταξη θα προσθεθεί και η εξέταση του Κυριτσάκη. Ποια είναι η μερίσια διάταξη του Τρίτη. Η ακρόαση του κυρίου Κανέλου. Ενημερώστε μας ποια είναι η μερίσια. Δεν έληξε διότι έχω υποβάλει. Έχω υποβάλει. Γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου τηλεφώνησα και είπες πως θα αφήσεις το κλειδί.
Γιατί σκληρή γειτόνισσα παιδεύεις την καρδούλα μου, γιατί με βασανίζεις δηλαδή. Η γη γυρίζει, γη ολογυρίζει, λάβα κάτι από τα βάτια να βλύζει. Η γη γυρίζει, γη ολογυρίζει, πέφτει βραχή. Σαν να βρήκα τη σφυρίχτρα, φέρτε μου λάισμα γυναίκα. Λάισμα γυναίκα δεν γίνεται, αδερφέ. Πρέπει να είναι μαφρόφο, όχι. Φέρτε μου γυναίκα, αλλά σφυρί για υπόπτρια. Κάνω και το Λάισμαν. Αυτή δίτη της. Έχει σφυρίχτρες. Φέρτε, φέρτε και τον προπονητή της Ρουμανίας να κάνει την ιερομονάχη. Είπε ο προπονητής Ρουμανίας ότι αν το κερδίσει η Ελλάδα θα πάει σε μοναστήρι να κάνει την φούλα. Λοιπόν, θα κλείσω λίγο δυσάρεστα, είπαμε. Καλές ή κακές, αυτές ήταν οι ειδήσεις της ζούγκλας, όπως εμείς εμπεδώσαμε. Η ώρα είναι παρακάτι, σε λίγο αρχίζουν τα μεγάλα δελτία και θα σας τα πούν όπως τα ξέρουν αυτοί. Εμείς τα καταλάβαμε αλλιώς, είμαστε και λίγο από υπαρχία. Τώρα θα μου πείτε, ξέρω βλάχος, θα πεις ο γράφος. Δεν ξέρω βλάχος, γι' αυτό θα δω να καταλάβω τι λένε τα παιδιά του Κολονακίου. Και αν δεν είναι παιδιά του Κολονακίου, ας πει συγγνώμη. Εδώ έχω ένα κόρακα σκοράκου, μάτια δεν βγάζει. Συμφωνώ. Αλλά όταν υπομονή και τα ωριά της. Εδώ είναι ένα δημοσίευμα του καλού συναδέλφου στο χρήμα του, στο χρήμα, του καλού συναδέλφου Χρήστο Κόνστα, ο οποίος είναι 11-11-2003, μιλάει για την κραυγή αγωνίας στη Λεωφόρο Μεσογείου για την ΕΡΤ. Δεν την άκουγε κανένα γιατί είχαν μαζευτεί στο Σύνταγμα. Αλλά και το Σύνταγμα λέει πάλι για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν τρεις και ο κούκος. Και αφού περιγράφει την κατάσταση στην Ελλάδα και την οικονομική κοινωνία, κάποια στιγμή ο καλός συνάδελφος, ο οποίος το έχει ανεβάσει και στο Facebook, γιατί νομίζω ότι έχει κάνει ένα πόνημα μεγάλο, συγχαρητήρια, δεν διαφωνούμε κάθετα και θα εξηγήσουμε γιατί διαφωνούμε. Λέει: η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται πολιτικούς με σχέδια, σχέδιο αναπτυξιακό, ενταγμένο στην ευρωπαϊκή της προοπτική. Η Ευρώπη αλλάζει, αντιμετωπίζει την κρίση και η νέα Ευρώπη θα είναι το σύνολο των λύσεων και των αποφάσεων που σήμερα λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Ακούστε εδώ τώρα. Αυτό θυμίζει λίγο Στουρνάρα, ή μου φαίνεται, ή εγώ είμαι λίγο και Παρχαιοτόπουλο. Εσείς τα παιδιά του Κολονακίου δεν μπορείτε να καταλάβετε τι λέει. Τα βόρεια προάστια καταλαβαίνουν, ο Μάκης ο Βορύδης, ο Τσεκουράτος ή ο Άδωνης Γεωργιάδης Σεκάλης. Δεν έχει σημασία. Άτυχος κληρονόμος ήταν και ο Πάγκαλος. Λέει ο κύριος Κόνστας, ο οποίος καλά κάνει, είναι έξυπνος, με γεια του με χαρά του. Εγώ τον χαίρομαι που έχει δουλειά πάντα και πρέπει να την έχει αυτή τη δουλειά. Εξαρτάται όμως τι δουλειά κάνει ο καθένας. Άρα λοιπόν, στη διαδικασία λέει αυτή, στη διαδικασία αυτή που είδαμε τον Ευρωπαϊκό Δρόμο κτλ. Το μοναδικό πολιτικό κείμενο με στόχους, χρονοδιαγράμματα και περιεχόμενο που διαθέτει η Ελλάδα είναι το μνημόνιο που υπέγραψε η χώρα μας με τους δανειστές της. Τελείες, τελείες, τελείες. Έτσι κλείνει το ρεπορτάζ ο καλός συνάδελφος στο χρήμα, με το τίτλος είναι βοήθεια, βοήθεια. Δικαίωμά του είναι να τα πιστεύω αυτά. Όπως και εμάς τα μνημόνια μας διέλυσαν τη ζωή μας, μας κατέστρεψαν και να μην μας έχουν καταστρέψει όταν θα βλέπαμε ότι το λαό του κατέστρεψαν. Θα παρουσιάζουμε την εικόνα όπως ήταν. Μπορεί να πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή όπως πιστεύει και ο Στουρνάρα. Συγγνώμη. Δεν είχα νερό σήμερα, τελείωσε. Όπως πιστεύει και ο Γιάννης. Τελείωσε. Δεν έχω, ούτε μπαταρίες δεν έχω. Όπως πιστεύει και ο Γιάννης Στουρνάρας, κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά το μόνο πράγμα χειροπιαστό που έχουμε είναι το μνημόνιο, πιστεύει ο κύριος Κόνστας. Όμως ο καλός συνάδελφος να βγει να μας πει, γιατί υπάρχουν φήμες, δουλεύει με επιμίσθωση τα iPad. Μου είπαν πως δεν δουλεύει. Μήπως είναι στο Pace Roll, πώς τα λένε, Pace Control, Pace Roll του Γιάννη Στουρνάρα και παίρνει επιμίσθιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Αν δεν παίρνει, με δικαίωμά του να υποστηρίζει το μνημόνιο είναι το καλύτερο χαρτί που έχουμε, δικαίωμά του είναι. Εμείς δεν το προσυπογράφουμε. Όμως, αν παίρνει, να βγάλει το σκασμό για να κάτσει στη γωνία. Γιατί δεν θα είναι τίποτα από ένας πληρωμένος κονδυλοφόρος. Περιμένουμε διάψευση. Εγώ πρώτος θα βγω και θα πω: συγγνώμη, αγαπητέ συνάδελφε, αλλά οφείλουμε να το καυτηριάσουμε γιατί τα μνημόνια έχουν διαλύσει τη ζωή σας, έχουν διαλύσει τη ζωή μας και έχουν υπονομεύσει το μέλλον των παιδιών μας. Δεν θα αφήσουμε κάποιους, επειδή νομίζουν ότι επειδή θα πάρουν 300 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Οικονομικών ή από οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο ή από τα ΙΠΕΔ και θα υπογράψουν το θάνατο της Ελλάδας, όπως παραδείγματος χάρη πληροφορούμε τώρα ότι πριν από λίγο Στουρνάρας όρισε και 8 δήμιους που θα δείξουν στον κόσμο ποιοι δουλεύουν, ποιοι δεν δουλεύουν και τους υπόλοιπους θα τους πετάξει έξω, θα τους στείλει στα σπίτια τους να κάνουν μαύρα Χριστούγεννα. Έτσι ο κ. Κόνστας, καλός συνάδελφος, παίζει και τένις, παίζει μαζί τένις, έχει σημασία. Άλλο το ένα, το άλλο φίλοι είμαστε. Αλλά εγώ παίζω λαϊκό τένις, δεν παίζω τένις αριστοκρατίας. Και να δώσουμε και τα πόθεν έσχες, γιατί θα θυμηθούμε και τα χρηματιστήρια, γιατί κάποιοι δεν βγήκαν να πούνε ένα συγγνώμη στον κόσμο, που μαζί με το Σιμίτι, τη Σάρα και τη Μάρα, Τσουκάτι, Δεσπασό κτλ. Είπαν στον κόσμο, το χρηματιστήριο πάει καλά και πήγε μέχρι και η κυρά Κατινούλα και δεν τα πήγε. Της τα πήρε ο εγγονός και τα πήγε στο χρηματιστήριο, γιατί τότε του λέγανε, το χρηματιστήριο πάει καλά.
Αν τώρα λένε το μνημόνιο ότι μας πάει στο δρόμο, αν μη τι άλλο, να μας πούνε ότι δεν παίρνουν επιμίσθιο. Γεια σας, σας αγαπάω, να είστε καλά, δεν φεύγω, έρχομαι με απαντήσεις, με ρεπορτάζ, με ειδήσεις, με συνεντεύξεις. Γεια σας, γεια σας. Φράου Μέρκελ, ντάκησε. Να ζείτε για τη δηλωσή σου αυτή. Είναι χειρότερη από τις δηλώσεις του Πάγκαλου. Είναι χειρότερη από το «μαζί τα φάγαμε» του Πάγκαλου. Η δήλωσή σου, Άδωνη Γεωργιάδη, καλημέρα, να ζητήσεις συγγνώμη. Είπες μεγάλη μαλακία. Πολύ μεγάλη μαλακία. Λοιπόν, και κύριε της Δημάρ, μας τα έχετε... μας τα έχετε... μας τα έχετε... μας έχετε πει πάρα πολλά πράγματα. Ηρεμήστε για να κερδίσετε τον χρόνο σας, γιατί όσο χάνουμε, το... χάνουμε και τον ηρμό μας. Λοιπόν, κύριε δύο πρώτα... εξασφαλίσουμε. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Ωραία!